Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα η εκπομπή μας θα ασχοληθεί με ένα ερώτημα που απασχολεί την πλειονότητα των Ελλήνων. Έχουμε κοντά μας την νομικό και ψυχίατρο κυρία Μέρη Ελένη. Γεια σας. Το φοιτητή ψυχιατρικής και παιδοψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λούβρου, τον κύριο Κώστα Πέτρο, και τέλος τον ιερομόναχο και φιλόλογο Πάτερ Προκόπιο. Πάτερ Προκόπι, το ερώτημα είναι ένα. Είναι ο Χριστός μας Έλληνας? Μάλιστα, κύριε Παπαρδέλα μου, να σας απαντήσω. Εγώ δέχθηκα να έρθω στις πύλες του ανεκδίγητου που με καλέσετε ακριβώς για να καταθέσω την άποψή μου. Το ερώτημα αυτό περί της ελληνικότητας του κύριου Μόνης Αυγουστού έχει απαντηθεί ήδη και η απάντηση είναι καταφατική. Ναι, ο Χριστός είναι Έλληνας και δεν επιδέχεται καμία αντίρρηση. Μισό λεπτό. Ησυχάστε, βλέπετε ότι έχουμε έναν διάλογο. Πάτερ, σας κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Υπάρχουν στοιχεία για όλα αυτά που μας λέτε? Υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία περί της ελληνικότητας του Χριστού. Πρώτα απ' όλα, ο Χριστός μέχρι τα 30 του, ως γνωστό, ζούσε στο σπίτι των γονιών του. Κατανόητο. Στη συνέχεια, ο Χριστός μπήκε στη δουλειά του πατέρα του. Σωστό και αυτό. Έγινε ξυλουργός. Και μετά, το τρίτο και πιο αδιάστατο στοιχείο είναι ότι η μάνα του Χριστού ήταν σίγουρη, ήταν πεπισμένη ότι ο γιος της είναι Θεός. Κοιτάξτε, ο κάθε Έλληνας είναι πεπισμένος ότι ο Χριστός είναι Έλληνας. Διότι δίπλα στο Χριστός βάζει και ένα μου. Λέει Χριστέ μου. Το κτητικό εννοεί. Χριστούλη μου. Χριστού, ενώ έξω λένε Τζίζας. Σκέτο. Μάλιστα. Δεν λένε Τζίζας μου. Από νομικής άποψης. Τα βλέπετε, έχουμε έναν διάλογο. Από νομικής δεν μιλάμε. Μιλάμε από θεολογικής και φιλολογικής. Από νομικής τώρα, μα δεν. Να υπάρχει μια βάση όμως. Μα σας παρακαλώ, διακόπτε τη συνέχεια τη ροή. Δηλαδή, αυτό είναι, έχουμε αποδείξεις τώρα, κυρία. Έχουμε αποδείξεις τώρα. Αγαπητέ Προκόπη, μάλιστα, σας παρακαλώ. Ισχυρίζεστε λοιπόν, μάλιστα, ότι είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Είναι Έλληνας, Ελληνάρας. Φυσικά. Θα μπορούσαμε να πούμε φυσικά, βάσει τη καθομιλουμένη. Όχι μόνο είναι Έλληνας. Αυτόν έβρισε. Σας είναι, παρακαλώ. Τώρα δεν θέλω να απαντήσω. Δεν θέλω να κάνω. Είναι Έλληνας και μάλιστα πατριώτης. Είναι πατριώτης, έχει αποδειχθεί, υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία, ιστορικά, ότι έχει υπηρετήσει την Ελλάδα ο Χριστός, έχει υπηρετήσει σαν στρατιώτη την Ελλάδα και μάλιστα από εκεί υπάρχει και το αρχαίο ρητό που το πήραν μετά και οι Βυζαντινοί και το έκαναν και τα λοιπά. Είδα τον Χριστό φαντάρο.